τα ερωτήματα και η δική μας κριτική δεν είναι στο αν είναι παγκόσμια κρίση της πανδημίας ή όχι. Είναι τι έχει κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κοντεύουμε πλέον 2 χρόνια σχεδόν από την έναρξη της πανδημίας. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς επιλογές έχει κάνει. Γιατί όλες οι στρατηγικές επιλογές ήταν πρώτα απ' όλα να μην στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν είναι τυχαία όταν βγαίνει ο κύριος Κέρτσος και λέει ότι είναι πολυτέλεια να έχουμε ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν έβγαινε ο κύριος Πέτσας και έλεγε ότι ευτυχώς που δεν είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είχε ρίξει και θα είχε σπαταλήσει, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο, τα χρήματα για να έχουμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Βέβαια, αυτό δεν είναι απλώς τραγικό και απαράδεκτο από επίσημα κυβερνητικά χείλη, αν λέτε κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε σήμερα πόσο εγκληματική ευθύνη είναι αυτή η επιλογή, την ώρα που βγαίνει ακόμα και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγκάπη, η οποία μιλάει περισσότερο ως νοσοκομιακός γιατρός, γιατί δεν είναι πολιτικός. Έτσι μιλάει ακόμα μια γλώσσα πιο αληθινή και λέει ότι δεν έχουμε γιατρούς για να στηρίξουμε τις ΜΕΘ. Όταν βγαίνει ακόμα και ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος δεν μπορεί κανείς να τον εντάξει στις αντιπολιτευτικές δυνάμεις στον χώρο της επιστήμης απέναντι στην κυβέρνηση, το αντίθετο μάλιστα, και ομολογεί ότι στα δημόσια νοσοκομεία δεν συγκροτήθηκαν αυτές οι εκατοντάδες ΜΕΘ που μας λέει η κυβέρνηση. Κάναν αυτό που λέγαμε εξ αρχής εμείς από πέρυσι, απλή μετατροπή κλινών με έναν ανεπνευστήρα, τον βαφτίζανε ΜΕΘ και τώρα βγαίνουν οι ίδιοι οι γιατροί, νοσοκομιακοί καθηγητές και λένε ότι φυσικά αυτό δεν είναι ΜΕΘ που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την τεράστια υγειονομική κρίση και ταυτόχρονα δικαιολογεί, δηλαδή εξηγεί μάλλον, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, να δικαιολόγηται, τη θνητότητα που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ έρχεται αυτή η ευθύνη της κυβέρνησης και των επιλογών. Γιατί βλέπουμε ότι είναι αλήθεια ότι έχουμε μία έξαρση της πανδημίας σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε ούτε την αντίστοιχη αύξηση των θανάτων. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει το ίδιο ποσοστό ενδεχομένως ανεμβολίαστων, χωρίς το ίδιο ποσοστό θανάτων. Και ταυτόχρονα, φυσικά, να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κατάρρευσης των εθνικών συστημάτων υγείας. Γιατί γίνεται αυτό όμως? Και εδώ μπαίνουμε στην καρδιά της συζήτησης για το κοινωνικό κράτος και το ποια πολιτική εφαρμόζεται. Γιατί η λογική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξ αρχής ήταν να μην επενδύσει στο εθνικό σύστημα υγείας, να θεωρήσει ότι είναι παροδικό το φαινόμενο της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να μην ανταγωνιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας, τα ιδιωτικά συμφέροντα της υγείας. Και με τη γνωστή λογική που την είχε ομολογήσει εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης στο Μάιο, όταν μία από τα πολλά 11 διαγγέλματα που έχει κάνει είχε πει έληξη πανδημία και τώρα έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε και την είσοδο των ιδιωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτή είναι η βασική στρατηγική επιλογή. Όμως εξίσου στρατηγική επιλογή είναι φέτος, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και τώρα ξεκινάει και η συζήτηση του προϋπολογισμού στο Βουλή, να έχουμε μείωση κατά 800 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού της υγείας. Αναφέρομαι στον προϋπολογισμό που τώρα θα ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή για τη νέα χρονιά, εν μέσω πανδημίας. Έχουμε μείωση ειδικότερα 280 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, και έχουμε και μία μείωση συνολικά 600 εκατομμυρίων ευρώ σε μια σειρά δράσεις υγειονομικές και κοινωνικές και οικονομικές για τη στήριξη της κοινωνίας και της ίδιας της οικονομίας σε περίοδο πανδημίας. Η Θεανό θα κάνει και μια ειδική αναφορά στην τεράστια μείωση που προβλέπει ο προϋπολογισμός καθαρά για το κομμάτι της πρόνοιας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι εδώ είναι μια συνειδητή υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, μια συνειδητή αντίληψη όπου θεωρεί την αλληλεγγύη όχι απλώς αχρίαστη, αλλά δυστυχώς και πολυτέλεια. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή απέναντι σε όλα τα φαινόμενα που ζούμε της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, να εφαρμόζεται ξανά η ίδια πολιτική αντίληψη από αυτή την κυβέρνηση.
Δηλαδή, όταν ήδη από το περασμένο καλοκαίρι εμείς συνεχώς θέταμε το θέμα στη Βουλή ότι τα πράγματα με την άνοδο των τιμών θα είναι σε λίγο δραματικά, ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί να προμηθεύεται τα βασικά αγαθά. Ερχόταν ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή και μας έλεγε τι θέλετε για διαμαρτύρες στην ελεύθερη οικονομία. Είναι οι ίδιοι που υποβάθμισαν την Επιτροπή Ατομισμού, είναι οι ίδιοι που απέναντι σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση ήρθαν και ιδιωτικοποίησαν το ΔΕΔΙΕ, ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ. Πριν λίγες εβδομάδες, 13 Οκτωβρίου, ήμασταν στο Κερατσίνι στη μεγάλη συναυλία που έγινε τότε στη μάχη για να κρατήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Αλλά βλέπουμε μια κυβέρνηση κοινική και αποφασισμένη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κρίση και συνέπειες, να συνεχίζει το πρόγραμμά της. Το οποίο είναι απελευθέρωση των δημόσιων αγαθών στον ανταγωνισμό, υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, επίθεση στην εργασία, επίθεση στους μισθούς και συνεχής ιδιωτικοποίησης. Και εδώ πάλι δεν μπορεί να γίνει φυσικά σε καμία περίπτωση η σύγκριση με την Ευρώπη, γιατί είναι χαρακτηριστικά τα διαφορετικά παραδείγματα. Και η Ισπανία, που είναι και μια προοδευτική κυβέρνηση, εκεί ο Πρωθυπουργός ο Σάντσεζ δίνει μια μάχη με τα ιδιωτικά συμφέροντα της ενέργειας, ακριβώς για να στηριχθεί αυτή την περίοδο η κοινωνία η ισπανική, και φυσικά μείωσε και τους φόρους των καυσίμων, αλλά ακόμα και ο Μάριο Ντράγκη, που είναι ένας συντηρητικός πολιτικός, είναι στην ίδια αντίληψη. Δεν είναι δηλαδή η λογική αυτή τη στιγμή της Ευρώπης αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έρχεται λοιπόν και ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΙΕ, άρα στην ουσία αφαιρεί, πέραν της εγκληματικής επιλογής να αφαιρέσει σε ένα δημόσιο στρατηγικό πυλώνα της ενέργειας για την ανάπτυξη στο μέλλον της χώρας συνολικά, ειδικά σε μια περίοδο που θέλουμε να προωθήσουμε και μια αναδιάρθρωση παραγωγική και αναπτυξιακή και μια δίκαιη μετάβαση για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική κρίση και τα νέα οικονομικά και ψηφιακά δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα αφαιρεί και τη δυνατότητα επηρεασμού του ανταγωνισμού, διατηρώντας και συγκρατώντας τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Όλα αυτά βέβαια τελικά ποιος τα πληρώνει? Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και τα πληρώνει η κοινωνική πλειοψηφία. Και βέβαια για τους ασθενέστερους, όπως είπαμε από την αρχή, είναι μια τραγική περίοδο. Εκεί βέβαια που τα πράγματα νομίζω πλέον ήταν ξεκάθαρη αυτή η αντίληψη, η νεοφιλελεύθερη, είναι βέβαια ο χώρος εργασίας. Γιατί αυτή η τεράστια κρίση που ζούμε σε όλα τα επίπεδα, η πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γίνεται σε μια περίοδο που δεν έχουμε απλώς καθήλωση των μισθών, έχουμε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Η μείωση των αποδοχών έρχεται σε μια ήδη πολύ υποβαθμισμένη, σε πολύ υποβαθμισμένες συνθήκες μεσολογικές και εργασιακές, γιατί ο περίφημος αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, στην πραγματικότητα, έχοντας εισάγει τη δυνατότητα της ατομικής σύμβασης μέσω του εκβιασμού φυσικά που επιβάλλει ο κάθε εργοδότης, καταλύοντας τις συλλογικές συμβάσεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες, δίνει τη δυνατότητα μιας υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων, δηλαδή στην ουσία φθηνής ελαστικής εργασίας, με ωράρια τα οποία πλέον επιβάλλονται καταλύοντας το 8ωρο, 2 ώρες απείρωσης δουλειάς, με ανταμοιβή σε ρεπό, τα οποία ποτέ φυσικά οι ελάχιστες φορές δίνονται. Και δεν έφτασε μόνο με τον νόμο αυτό και τις φθηνές υπερορίες, αλλά μέρες με υπουργική απόφαση στο πνεύμα της συνολικής αυτής πολιτικής που εφαρμόζεται, όπου καταργεί και τη δυνατότητα ελέγχου της τήρησης της υπερεργασίας, δηλαδή της μίας ώρας μετά το 8ωρο. Άρα στην ουσία επιβάλλει και την ανεξέλεγκτη 9ωρη εργασία. Με ό,τι αυτό σημαίνει φυσικά και όσον αφορά το μισθό και όσον αφορά και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα βλέπουμε την κοροϊδία όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή αφού επί 2 χρόνια τον είχαν παγωμένο,
στην ουσία δώσαν αυτή την αύξηση που είναι εμπεγμός για τους εργαζόμενους του 2%, το οποίο θα ισχύσει από 1η-1η του 2022, δηλαδή μιλάμε για μία αύξηση περίπου 13 ευρώ το μήνα, περίπου 50 λεπτά το μεροκάματο. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων, όπου το 1/3 είναι στον κατώτατο μισθό και το 1/3 είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με μισθούς 200 και 300 ευρώ στη μερική απασχόληση, στην ουσία είναι σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς μειώνεται και η αγοραστική δύναμη και η δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, της ακρίβειας, της ενεργικής κρίσης, ακόμα και για τα βασικά και για τις βασικές ανάγκες της οικογένειας και των οικοκυριών. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, όπου έχουμε βασικούς άξονες. Ο πρώτος, και είναι σαφής, είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στο νόμο για το βασικό, όπου είναι κάθε υπαγόρευση του ΣΕΦ. Το βλέπουμε στους νόμους για την παιδεία, όπου βλέπουμε μία υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και μία στήριξη των κολεγίων και των ιδιωτικών συμφερόντων. Το είπαμε και πριν και το βλέπουμε δυστυχώς στην υγεία. Σε μία τέτοια συγκυρία και δεν υπάρχει καν η διάθεση να γίνει επίταξη ιδιωτικών κλινικών και στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το βλέπουμε φυσικά και στη μείωση των κοινωνικών δαπανών συνολικά και τη μείωση των δαπανών για την πρόνοια. Και όλο αυτό το πλέγμα, το ασφαλιστικό, που είναι το δίκτυο ασφάλειας σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να αλλάξει το οικονομικό και κοινωνικό υπόδειγμα της χώρας. Δηλαδή, σε μια χώρα φθηνής ελαστικής εργασίας, χωρίς κοινωνικά δικαιώματα, με μια υποβαθμισμένη κοινωνική πρόνοια, στην ουσία για την ακραία φτώχεια και ανέχεια, όχι δηλαδή ένα ισχυρό καθολικό κοινωνικό κράτος, και φυσικά σε μια λογική ιδιωτικοποίησης και όλων αυτών των ζητημάτων τα οποία δημιουργούν αυτή την εικόνα στην οικονομία της πλήρους πλέον ασυδοσίας των μεγάλων συμφερόντων και καθόλου της λογικής, της διαφάνειας και των ελεκτικών αρχών. Αυτά έχουν άμεση σχέση αφενός με την υποβάθμιση των ελεκτικών αρχών και των αντίστοιχων ρυθμιστικών αρχών, και δεν είναι τυχαίες όλες οι επιλογές που έγιναν, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν είναι μόνο οικονομικό και δυναμικό το θέμα, έχει και άμεση σχέση και με την ίδια τη δημοκρατία και τη διαπλοκή που δημιουργείται γύρω από όλα αυτά τα συμφέροντα. Και εδώ δεν μπορώ, γιατί είναι και θέμα επικαιρότητας, να μην αναφερθώ και σε αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή, όπου όπως ξέρετε με το νέο Σύνταγμα και με το άρθρο που επιτρέπει και στη μειοψηφία της Βουλής, δηλαδή στην αντιπολίτευση, να συγκροτήσει η Εξεταστική Επιτροπή, και πράγματι ψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό ήταν υποχρεωμένη τελικά να το αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Θα ήταν εκτροπή από το Σύνταγμα, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή από τη μειοψηφία είναι το ανώτατο κοινοβουλευτικό όπλο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και φτάσαμε σήμερα σε μια τέτοια Εξεταστική Επιτροπή που έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που ψηφίστηκε σύμφωνα με τη μειοψηφία που προβλέπει το Σύνταγμα, η κυβέρνηση να παρεμποδίζει να κληθούν πολιτικά πρόσωπα για να καταθέσουν. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που έχει κατεξοχήν ελέγχει την κυβέρνηση, δεν μπορεί να ελέγξει τους υπουργούς. Είναι σαν να λέμε κάνω κοινοβουλευτική ερώτηση, αλλά δεν θα έρθει ο υπουργός να απαντήσει. Δηλαδή πρόκειται όχι απλώς για παράδοξο, είναι για ομοί παραβίαση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και όλο αυτό καταλαβαίνουμε στο συγκεκριμένο κλίμα τι συνθήκες δημιουργεί. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει αξία πάνω από όλα η δική μας απάντηση. Γιατί εμείς όλοι και σε όλα τα επίπεδα, και στη Βουλή και στην κοινωνία και οι οργανώσεις μας, οι δραστήριες,
όπου έχουμε δημόσιο λόγο και παρέμβαση, κάνουμε μία συστηματική αντιπολίτευση και κριτική. Αποδομούμε, αποκαλύπτουμε, εκθέτουμε. Είναι δημοκρατική μας υποχρέωση να το κάνουμε. Όμως σε μία κοινωνία που αυτή τη στιγμή υποφέρει αγωνία, φοβάται, οργίζεται, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε πολλές φορές και μία παθητικότητα, γιατί ο φόβος δημιουργεί και αυτό. Βλέπουμε μία λογική εξατομίκευσης της προσπάθειας, την οποία την καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μια λογική ατομικής επιβίωσης και όχι μια αντίληψη συλλογικής παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να υπάρξει μια άλλη πολιτική. Νομίζω ότι η δική μας πρόταση και δράση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούμε να χαράξουμε συλλογικά μια εναλλακτική πολιτική και προοπτική. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που περνάει και μία κρίση εμπιστοσύνης συνολικά στην πολιτική, στα κόμματα, ακόμα και στην επιστήμη. Δηλαδή βλέπουμε, και αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι, βλέπουμε και έναν ανορθολογισμό αυτή την περίοδο να διαχέεται παντού. Δηλαδή ακόμα και το θέμα του εμβολίου έχει και αυτή τη διάσταση. Βλέπουμε μία κρίση εμπιστοσύνης και αυτό είναι και ένα ευρύτερο φαινόμενο. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία οι δικές μας προτάσεις και δράσεις να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, να είναι πραγματικά οι προτάσεις εκείνες που ανοίγουν μία διαδικασία εναλλακτικής προοπτικής. Δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία τις προγραμματικές μας θέσεις. Αυτά που εμείς έχουμε αποφασίσει να μπορούμε να τα αναπτύσσουμε, να ενημερώνουμε, να σπάμε τους τοίχους της επικοινωνιακής απομόνωσης που σε μεγάλο βαθμό έχουμε και από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, και εδώ ο ρόλος των οργανώσεών μας είναι καταλυτικός, όπως παραδείγματος χάρη η σημερινή εκδήλωση που κάνουμε, και να δίνουμε σε αυτές τις θέσεις που αναδεικνύουμε και δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ότι πρώτα απ' όλα είναι εφαρμόσιμες. Δηλαδή είναι μία μάχη που δεν γίνεται απλώς με κάποιες ωραίες ιδέες και προτάσεις, αλλά είναι που είμαστε δεσμευμένοι αφενός πολιτικά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να τις υλοποιήσουμε. Εδώ ειδικά μιλώντας για το χώρο της εργασίας και της πρόνοιας, ένα καταλυτικό επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στη μνημονιακή εποχή, κάτω από πολύ δύσκολους όρους και δημοσιονομικούς περιορισμούς και με τους θεσμούς πάνω από τα κεφάλια της κυβέρνησης συνεχώς και της χώρας, είδαμε ότι μπόρεσε και εφάρμοσε αυτές τις πολιτικές και για την στήριξη της εργασίας και αύξησε τον κατώτατο μισθό και κατήργησε τον υποκατώτατο και προστάτευσε απέναντι στις αυθαίρετες απολύσεις και έκανε ρυθμίσεις προστασίας των εργολαβικών και των άτυπων μορφών ενέργειας και φυσικά ένα τεράστιο έργο κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, που το μάλιστα το πιστώνεται η συντρόφισσα Ιθένο και το οποίο θα αναφερθεί ήδη. Άρα λοιπόν ένα πρώτο επιχείρημα αξιοπιστίας σε έναν κόσμο που προσπαθεί να πιαστεί και που καλλιεργείται αυτή την περίοδο από διάφορους κύκλους, ότι πάλι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι κοίτα το ατομικό σου συμφέρον γιατί δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Η μία καθαρή απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έμπρακτα έδειξε ακόμα και σε μια δύσκολη εποχή ότι όταν υπάρχει πολιτική δέσμευση μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική. Πολύ περισσότερο σε μια εποχή που είμαστε εκτός μνημονίων και βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα δεύτερο καταληκτικό επιχείρημα. Ότι εξ ανάγκης και λόγω της πανδημίας υπάρχει και μια στροφή πολιτική στην Ευρώπη, όχι γιατί η Ευρώπη έγινε ξαφνικά ο συσχετισμός της προοδευτικός, αλλά προκειμένου να επιβιώσει η Ευρωζώνη και οι οικονομίες της Ευρώπης, είδαμε να υπάρχει μια αντίληψη που εγκατέλειψε έστω και προσώρα την πολιτική της λιτότητας. Η μάχη είναι φυσικά αυτό να γίνει ένα μόνιμο στοιχείο στο μέλλον και ξέρουμε ότι εκεί θα υπάρξουν και μεγάλες συγκρούσεις του βορρά-νότου, αλλά σίγουρα υπάρχουν δεδομένα. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που δεν ονειρεύτηκε καμία κυβέρνηση προηγουμένως και σίγουρα όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με το Σύμφωνο Σταθερότητας να έχει ανασταλεί, με ένα Ταμείο Ανάκαμψης
το οποίο έρχεται να στηρίξει μια σειρά από πολιτικές και που δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση πάλι αντί με αυτές τις δυνατότητες να στηρίξει την πραγματική οικονομία, τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τις κοινωνικές πολιτικές, επιλέγει να στηρίξει πάλι τα μεγάλα συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κρίσιμο. Εδώ οι δικές μας δεσμεύσεις είναι καθαρές και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά σε 2-3 από αυτές που είναι κρίσιμες. Καταρχάς, η πλήρης κατάργηση όλων των αντικοινωνικών και εργατικών ρυθμίσεων του Χατζηδάκη και συνολικά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, η πλήρης αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, η στήριξη των μισθών και βέβαια η μεγάλη δέσμευση που ο ίδιος ο πρόεδρος ανήκειλε στην Τραπετσόνα, που έχει να κάνει με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Αυτή είναι μια σαφής δέσμευση και φυσικά και είναι μια δέσμευση η οποία θα είναι ευεργετική και για τους εργαζόμενους, συνολικά για την κοινωνία αλλά και για την ίδια την οικονομία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή συζητείται μια ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατώτατο μισθό που λέει και είναι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του ότι η αύξηση των μισθών όχι μόνο δεν επηρεάζει αρνητικά την ανεργία, αλλά αντίθετα έρχεται να στηρίξει την ανάκαμψη, έρχεται να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, την κοινωνική συνοχή και συνολικά μια βιώσιμη πορεία αναπτυξιακή στο μέλλον. Ταυτόχρονα, την πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη δύναμη τη διεκδίκηση και τη οργάνωση των εργαζομένων μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τι μάχε του, μέσα από το δικαίωμα στην απεργία και το κρίσιμο θέμα βέβαια των ελεγκτικών μηχανισμών και επίσης το ζήτημα που αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας που είναι κρίσιμο ιδιαίτερα και στην περίοδο της πανδημίας και είδαμε πόσο ελλιπής είναι αυτή τη στιγμή η έλεγχη και στους χώρους, ιδιαίτερα στους χώρους που έχουμε μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων και εσείς στην περιοχή σας έχετε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και το συνοστισμό των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ιδιαίτερα και τη μία άλλη δέσμευση που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και τις γυναίκες, που έχει να κάνει με τις άτυπες μορφές εργασίας. Η δέσμευσή μας είναι ότι θα υπάρξει θεσμική κατοχύρωση για όλες τις μορφές εργασίας, συλλογική της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, είτε είσαι μόνιμος, είτε είσαι εργολαβικός, είτε έχεις μία εργασία άτυπη, είτε μέσω της τηλεργασίας, πρέπει, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός προοδευτικός αριστερός στόχος, η βασική αυτή αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία πρέπει να είναι σε κάθε μορφή εργασίας που να έχει ρύθμιση, έλεγχο και πάνω απ' όλα ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ θα ήθελα να κλείσω με το θέμα της ενεργούς αλληλεγγύης. Όλα αυτά, εμείς δεσμευόμαστε και αυτά που θα πει και η Θεανό. Και θα δώσουμε τη μάχη μας με αυτές τις θέσεις, πάμε και σε ένα προσυνεδριακό διάλογο, κάνουμε κοινωνικό διάλογο και με τους φορείς, για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να εκφράσουμε μία προοδευτική πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που να δώσει την νίκη στις εκλογές ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση αυτές τις πολιτικές και αυτές τις δεσμεύσεις. Υπάρχουν κάποια κρίσιμα θέματα. Το πρώτο είναι οι κοινωνικές συμμαχίες. Μέσα από τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τις δράσεις μας, και εδώ είναι και η κομματική μας δράση, η συλλογική μας δράση σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο, αυτό που ήδη διαμορφώνεται το υπόβαθρο, να εκφράσουμε μια συγκροτημένη προοδευτική κοινωνική συμμαχία του κόσμου της εργασίας, των επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των ασθενέστερων, των ανθρώπων που ψάχνουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να επιβιώσουν και παλεύουν, των περιθωριοποιημένων, των νέων ανθρώπων, των ανέργων που ζητούν μια προοπτική και μια δουλειά. Άρα λοιπόν έχει σημασία πέρα από τις θέσεις μας η συνεχής εμπέδωση και στερέωση, εδραίωση αυτής της κοινωνικής συμμαχίας. Το επόμενο που είναι κρίσιμο είναι τα κοινωνικά κινήματα. Είναι τα κινήματα
και στο χώρο της εργασίας, δηλαδή η στήριξη του ενεργού συνδικαλισμού, παρά τις διώξεις που αυτή τη στιγμή υφίστανται οι εργαζόμενοι λόγω του νόμου Χατζηδάκη και συνολικά οι συνδικαλιστές, οι οποίοι πλέον απειλούνται μέχρι και με ποινικές ευθύνες αν κάνουν απεργία. Το είδαμε και με την απεργία των εκπαιδευτικών. Αλλά φυσικά έχει να κάνει και με το ζωντανό κοινωνικό κίνημα και νομίζω ότι το κίνημα της αλληλεγγύης, και θέλω να κλείσω με αυτό, ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό κίνημα, είτε είναι στους χώρους δουλειάς, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, αυτού του είδους η έμπρακτη αλληλεγγύη, και το είπε πολύ χαρακτηριστικά η Αγγελική, έρχεται σε μια περίοδο που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν υποβαθμίζεται το κοινωνικό κράτος και οι εργασιακές συνθήκες, οι μισθοί, έχουμε αυτό το πρόβλημα της ανεργίας και συνεχώς την περιθωριοποίηση ανθρώπων στο έσχατο σημείο της επιβίωσης. Άρα λοιπόν η ζωντανή αυτή κινηματική δράση της αλληλεγγύης είναι απαραίτητη, αλλά είναι και δείγμα γραφής. Είναι δείγμα γραφής μιας άλλης πολιτικής, μιας άλλης αντίληψης που συλλογικά πρεσβεύουμε και που πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη οικονομική αν δεν υπάρχει η αντίστοιχη κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη που δημιουργεί πραγματικά τη ρίζα και το υπόβαθρο για να υπάρχει ένα μέλλον προοπτικής για όλους. Χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω, χωρίς να δεχόμαστε καμία ανισότητα, γιατί αυτό είναι το βασικό νόημα της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας και με αυτές μπορούμε κυριολεκτικά και να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα κοινωνικά προβλήματα με τη συλλογική μας δράση, αλλά κυρίως να δώσουμε και μία προοδευτική κοινωνική και δημοκρατική προοπτική στον ελληνικό λαό και στην κοινωνική πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ και καλό αγώνα.